Γεννημένος στην Ταγκέρι στο Μαρόκο το 1951, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν αποτέλεσε την έκπληξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Γαλλία. Ο πρώην τροτσκιστής που θα ήθελε να βγάλει από το ΝΑΤΟ την Γαλλία, είδε την δημοφιλία του να ανεβαίνει μετά από ένα τηλεοπτικό debate με τους υπόλοιπους προεδρικούς υποψηφίους. Σπούδασε φιλοσοφία και εργάστηκε σαν καθηγητής αλλά και σαν δημοσιογράφος. Έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος το 1976. Υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα ως εκλεγμένος υπουργός αρμόδιος για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην σοσιαλιστική κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Λιονέλ Ζοσπέν και ήταν μέλος της Γαλλικής Γερουσίας ως το 2008, όταν αποχώρησε από το Σοσιαλιστικό και ίδρυσε το Αριστερό Κόμμα. Το 2009 εξελέγει Ευρωβουλευτής. Ο βετεράνος αριστερός είναι επικριτικός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντάς την ως ένα όχημα για την νεοφιλελεύθερη οικονομία εις βάρος των απλών πολιτών. Μεγάλο μέρος της ρητορικής του έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές λιτότητας που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Πριν ένα χρόνο δημιούργησε μια συμμετοχική διαδικτυακή πλατφόρμα. Ήταν ο υποψήφιος που έδειξε πιο καλός γνώστης των νέων τεχνολογιών. Δημιούργησε διαδικτυακή τηλεόραση, ραδιόφωνο, ανέπτυξε μεγάλη δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ χρησιμοποίησε ένα ολόγραμμα για να εκπλήξει τους ψηφοφόρους. Κέρδισε την υποστήριξη πολλών νέων ανθρώπων, στους οποίους άρεσε η εναλλακτική και άκρως διεκδικητική εικόνα του. Διεκδικεί για δεύτερη φορά να γίνει ένικος του Ελιζέ, αφού ήταν υποψήφιος και το 2012, οπότε και τερμάτισε στην τέταρτη θέση του πρώτου γύρου, καταλαμβάνοντας το 11% των ψήφων. Vive la classe ouvrière, vive la France. Από τότε αναμόρφωσε το πολιτικό του πρόγραμμα ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά θέματα. Σε σχέση με την ιδιωτική του ζωή, πάντα διακριτικός, απάντησε πρόσφατα: «Αν εκλεγώ, δεν θα έχετε πρώτη κυρία. Θα είμαι συνεπώς ένας λιγότερο ακριβώς πρόεδρος».